Καιρός είναι όμως να περάσουμε και στην ΑΕΛ. Η περσινή πρωταθλήτρια έφερε 0-0 στο Καραϊσκάκι με αντίπαλο τον Πανιόνιο και πρόσθεσε ένα ακόμα βαθμό στο ενεργητικό της. Όμως η πλειοψηφία των Λαρισαίων παιχτών και φιλάθλων δεν έμειναν ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα, αφού οι ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν για νίκη ήταν πολλές και σημαντικές. Τώρα, 6 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ, η ΑΕΛ θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η επανάληψη του περσινού άθλου φαντάζει ουτοπία. Ας δούμε όμως τις καλύτερες φάσεις από τη χθεσινή συνάντηση του Φαλιρικού Σταδίου. Ως γνωστόν, ο κ. Μηδαλής είχε διητεύσει και το μάτς της προπερασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο των Πατρών. Η σέντρα για τη Λάρισα με τον Μπάραν πίσω στον Γκαλίτσο. Προσπάθησε ο Μίχος. Μπόρντιγκαρντ. Σε πλάγι ο αρχηγός της Λάρισας ο Τσόλης. Θα μπλοκάρει την μπάλα για να ελευθερώσει με τα χέρια προς τον Τσόλη. Η παλιά του Τσόλη διαβίδει την παλιά πάνω στον Αλεξούλη. Ζιώγας για τον Παντονίο. Θα προλάβει τη φορά ο δεξιός επιστοφύλακας της Λάρισας. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτή τη φορά ο νερός του Παντονίου. Καραπιάλης, άφησε πολύ ωραία για τον Αλεξούλη. Έγινε τελικά το σούτ από τον Αλεξούλη. Χωρίς καμία τύχη αυτό το σούτ του Αλεξούλη. Πολύ πάνω από τα δοκάρια του Κυριακούλη. Το πρώτο σούτ από την επίθεση της Λάρισας προς τα γκολ πόστ του Παπαδόπουλου. Χωρίς καμία τύχη με τη συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου του πρώτου ημιχρόνου. Το βολέ από τον Παπαδόπουλο, η κεφαλιά του Γκαλίτσου εκεί που είναι ο Τσόλης. Βασιλάκος προσπάθησε να επιφυληθεί το λάθος του αρχηγού της Λάρισας και κέρδισε την μπάλα. Μια παλιά για τον Μαραγκό. Δυνατή παλιά του Μαραγκού. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο. Από τον Αποσπόρη. Να λοιπόν η πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνος για τον Πανιόνιο. Στην ωραία παλιά τρύπα του Βασιλάκου, Αποσπόρης θα χάσει μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Η πρώτη καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Μητσιμπόνας κλείνεται από τον Ζάκα, αναγκάζεται να γυρίσει και πάλι πίσω στον Κυριακούλη. Μητσιμπόνας για τον Καραπιάλη και πάλι Μητσιμπόνας, Αλεξούλης. Καναράς θα κόψει αντικανονικά τον μέσο της Λάρισας. Ο κύριος Μηδγαλής ήταν κοντά στη φάση και χρέωσε αμέσως με φάουλ το μέσο του Πανιωνίου. Με τον Μητσιμπόνα για αυτό το φάουλ Λάρισα, για τον Μπόρτ, για τον Μπάραν μέσα στην περιοχή ο Τσόλης. Τελευταία στιγμή θα κόψει ο Κουτρόπουλος, σώζοντας την κυριολεξία τον Πανιόνι από μια δύσκολη στιγμή. Να λοιπόν η απάντηση της Λάρισας. Μέσα σε δύο λεπτά δύο καλές ευκαιρίες, μία για κάθε ομάδα. Στο 16 με τον Μαραγκό, με τον Αποσπόρη για τον Πανιόνι. Και τώρα πριν λίγο με το Σάκη τον Τζόλι Λάρισα. Έχασε νέα ευκαιρία. Αντεπίθεση και πάλι για τη Λάρισα. Θα προλάβει τελευταία στιγμή ο Τζόλι στην μπάλα πριν καταλήξει πλάγιο. Για τον Καραπιάλη. Έχουμε και κάποιο τραυματισμό με το νούμερο 4. Ο αρχηγός του Πανιού, όπως πόρης, είναι ακόμη στο έδαφος. Ο Κουτρόπουλος, συγγνώμη, είναι ακόμη στο έδαφος. Τελικά η μπάλα είναι κόρνερ. Συναγερμός και πάλι στην εστία του Παπαδόπουλου. Σουτ του Μπάραν, η μπάλα πάνω στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου.
Έγινε το βολέο από τον Παπαδόπουλο εκεί που είναι μόνο ο Κυριλίδης. Θα φύγει πολύ ωραία το Ζάκα. Η παλιά για τον Καραπιάλη, σε καλή θέση ο Βασιλάκος θα κόψει. Μια παλιά με στόχο το Ζάκα, Γκαλίτσος. Χάιτζη Μουσιάδης θα ξεφύγει. Τελευταία στιγμή ο Γκαλίτσος θα παραχωρήσει το πλάγιο. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο από τον Αποσπόρη. Απομάκρυνε τελικά και παίχτη της Λάρισας. Κουτρόπουλος και Ζιώγας. Κουτρόπουλος θα καταφέρει να σταματήσει, να εξεδωτερώσει αυτή την παλιά προς τον Ζιώγα. Να δώσει γρήγορα για τον Αποσπόρη. Πίσω και πάλι για τον Χατζημουσιάδη. Αποσπόρης και πάλι. Έγινε η σέντρα από τον Αποσπόρη. Εκεί που είναι μόνο ο Τσόλης. Θα απομακρύνει όπως. Μια παλιά για τον Μπόρτιγκαρτ. Τελευταία στιγμή με μεγάλη προσπάθεια ο Παπαντούνιο θα παραχωρήσει το κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ για τους υπεδούχους. Από ένα κόρνερ λοιπόν και οι δύο ομάδες. Με τον Βασιλάκο. Κυριακούλης θα απομακρύνει προσωρινά. Παπαντούνιο θα διώξει ακόμη περισσότερο. Μπάραν με το κεφάλι προς τον Καραπιάλη. Καραπιάλης για τον Ζιώγα που ξεχύνεται γρήγορα στην ανταπίθεση. Για τον Μπάραν, μέσα στην περιοχή ο Μπάραν. Και νέα ευκαιρία για τη Λάρισα, φοβερή ευκαιρία για τη Λάρισα από τον Ξύστον Μπάραν. Τέτα τέτ με τον Θεολόγη Παπαδόπουλο Μπάραν. Πλάσαρε, αλλά τελευταία στιγμή ο Παπαδόπουλος έπεσε πολύ σωστά. Απομάκρυνε σε νέο κόρνερ. Να λοιπόν που αρχίζει το παιχνίδι να παίρνει ζωηρό ενδιαφέρον. Πλασαριστά από τον Καραπιάλη για τον Τζόλι. Καραπιάλης η σέντρα. Μπάραν. Το σούτ του Μπάραν. Η μπάλα στην εξωτερική των διθιών. Μοιραίος παίχτης για τη Λάρισα μέχρι στιγμής ο Ξύστοφ Μπάραν. Τρεις φορές σε καλή θέση. Μπάραν. Ο οποίος έκανε τον ντεπούτο του την προηγούμενη Κυριακή στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Με αρκετά καλή εμφάνιση θα έλεγα. Καραπιάλης για τον Μιτσιμπόνα και πάλι για τον Μπάραν. Δεν θα πέρασει η μπαλιά του Μπάραν. Έκοψε ο Παπουλίδης εκεί που είναι ο Μαραγκός. Μαραγκός ελίσσεται. Θα αφήσει για τον Βασιλάκο. Καραπιάλης μέσα στην περιοχή. Θα κόψει αυτή την ενέργεια των παιχτών του Πανιωνίου. Θα περάσει αριστοτεχνικά την μπάλα για τον Μπάραν. Να λοιπόν ο Βασιλής Καραπιάλης σε μια επίδεξη δεξιοτεχνίας. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη ανάμεσα στον Πανιόνιο και στη Λάρισα. Χωρίς καμία αλλαγή. Καμία αλλαγή μάλλον και για τις δύο ομάδες. Θα ήταν μόνο παράληψη να μην αναφέρουμε τους υπόλοιπους 5 που αποτελούν τη 16 για κάθε ομάδα. Έτσι για τη Λάρισα με το νούμερο αλλά προηγουμένως ο Μπόρτιγκαρτ, για να διακόψουμε αυτό που λέγαμε, χάνει μοναδική ευκαιρία ο Γκέρτ Μπόρτιγκαρτ σε αυτή τη σέντρα του Καναρά με θέα προς το τέρμα της Λάρισας. Εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι συνεχίζεται. Με το νούμερο 12 λοιπόν, όπως λέγαμε προηγουμένως, είναι ο Γιάννης Βαλαόρας. Στο 13 ο Χάρης Τσιλιάκος, στο 14 ο Μάνων, 15 ο Μιχαήλ και 16 Κανιέμπα. Για τον Πανιόνιο με το νούμερο 11 ο Κοπίτσης, 13 ο Τζανετής, 14 Γρηγορίου, 15 ο Μανίκας, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας του Πανιονιού και 16 ο Παπαπαναγής. Μοιραίος παίχτης για τον Πανιόνιο ο Ποσπόρης που έχασε τρεις κλασικές ευκαιρίες και για τη Λάρισα ο Ξύστοφ Μπάραν, τις άριθμες ευκαιρίες για τον επιθετικό της Λάρισας.
Μία κίτρινη στο 41 που έδειξε ο κύριος Αμυδαλής στον Παπουλίδη είναι και η μοναδική τιμωρία που θα έλεγα που επιβλήθη σε παίχτη στο σημερινό παιχνίδι. Επιμένει ο Μπάραν για τον Κυριλίδη. Η σέντρα του Κυριλίδη από την άλλη μεριά. Παπαδόπουλος ψύχρεμα θα μαζέψει την μπάλα. Έδωσε και το βολέο ο Παπαδόπουλος. Μαραγκός. Καναράς. Κυριλίδης πάνω στο Ζιώγα η μπάλα. Καραπιάλης. Λάθος του Καραπιάλη εκεί που είναι ο Χατζημουσιάδης. Αποσπόρης. Για τον Μαραγκό. Πίσω στο Χατζημουσιάδη. Η παλιά του Χατζημουσιάδη με στόχο το Μαραγκό. Σε καλύτερη θέση ο Μιτσιμπόνας. Θα χάσει την μπάλα ο αμυντικός της Λάρισας. Για να μου πέσει σε φάουλ και πάλι. Με τον Μπόρτιγκαρτ. Καλοτραβηγμένο το φάουλ. Πάνω στη γραμμή σαν από μηχανή θεός θα σώσει ο Αγορογιάννης. Ο Τσόλης, συγγνώμη, τη Λάρισα. Στη δυνατή κεφαλιά αυτή. Μέχρι στιγμής παρακολουθούν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων χωρίς να έχει γίνει μεγάλη φάση ή μεγάλη ευκαιρία για καμία ομάδα. Μπάραν κλείνεται, κόβεται και πάλι από τον Κουτρόπουλο σε πλάγιο. Προσωπικός φουρός σήμερα του Μπάραν ο Χρήστος Κουτρόπουλος. Καραπιάλη στο σούτ του Καραπιάλη, μπάλα στο δοκάρι. Κεραυνός, κεραυνοβόλησε στην κυριολεξία τα δοκάρια του Παπαδόπουλου ο Καραπιάλης. Κυριλίδης, μια μπαλιά για τον Μπάραν. Επιμένει ο Μπάραν για τον Κυριλίδη. Η σέντρα του Κυριλίδη από την άλλη μεριά. Παπαδόπουλος ψύχρεμα θα μαζέψει την μπάλα. Έδωσε και το βολέο ο Παπαδόπουλος. Μαραγκός, Καναράς, Κυριλίδης πάνω στο Ζιώγα η μπάλα, Καραπιάλης, λάθος του Καραπιάλη εκεί που είναι ο Χατζημουσιάδης, Αποσπόρης, για τον Μαραγκό, πίσω στο Χατζημουσιάδη. Η μπαλιά του Χατζημουσιάδη με στόχο το Μαραγκό, σε καλύτερη θέση ο Μιτσιμπόνας. Θα χάσει την μπάλα ο αμυντικός της Λάρισας. Φορά. Παπαπαναγής. Για τον Μπόρτιγκαρτ. Γκαλίτσος η μπάλα πάνω στον Μπόρτιγκαρτ. Γκαλίτσος. Κόντρα ευνούλουν οι κόντρες. Όλες οι κόντρες ευνόησαν τους παίχτες του Πανιωνίου. Να ο Μαραγκός. Παπαντονίου θα κόψει με το κεφάλι σε κόρνερ παρά την προσπάθεια του Αγορογιάννη. Ενώ πολύ πολύ δευτερόλεπτα πρέπει να είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού εκτελέστηκε το κόρνερ. Επιθετικό φάουλ έχει χρεώσει ο κύριος Αμυγδαλής. Συγχρόνως είναι και η λήξη του παιχνιδιού. Να περάσουμε τώρα στις συνεντεύξεις της ημέρας. Κοντά μας έχουμε τον Γιάννη Βαλαόρα που χθες χρησιμοποιήθηκε μόνο 4 λεπτά. Εδώ αξίζει να πούμε ότι προσκαλεσμένος μας ήταν και ο Βασίλης Καραπιάλης, ο οποίος όμως αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις, προφανώς για να μην ενισχύσει την άποψη ορισμένων ότι μετά τη χθεσινή αντικατάστασή του υπάρχει σημείο τριβής με τον προπονητή του. Γιάννη, να έρθουμε τώρα σε σένα. Με τον ερχομό του Μπάραν υπάρχει μια διαπίστωση, θα λέγαμε, στον κόσμο. Ότι έχασες τη θέση στη βασική δεκάδα. Ποια είναι η γνώμη σου? Η γνώμη δικιά μου είναι ότι όλη την εβδομάδα που κάνουμε προπονήσεις νομίζω ότι στη Λάρισα παίζει ο καλύτερος. Και αυτή είναι η γνώμη μου και πιστεύω, όχι μόνο δικό μου πιστεύω, αλλά και όλων των συμπαικτών μου, είναι ότι στην δεκάδα να παίζει ο καλύτερος.
Βέβαια, εγώ είχα ένα πρόβλημα, ήμουν λιγάκι άρρωστος την περασμένη εβδομάδα και είχα μείνει πίσω από προπονήσεις και ο προπονητής μου έκρινε σωστό να μείνω απ' έξω και εγώ έμεινα. Αυτό είναι λοιπόν το σημείο και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Χθες χρησιμοποιήθηκες μόνο 4 λεπτά. Σε άλλες εποχές αυτό θα ήταν αδιανόητο για να βάλα ώρα. Ποια είναι η γνώμη σου και για αυτό το σημείο? Η γνώμη μου, σας είπα και προηγουμένως, ότι αυτό είναι θέματα προπονητού και πραγματικά ο προπονητής έκρινε να παίξω 4 λεπτά και εγώ έπαιξα για να βοηθήσω την ομάδα μου. Μάλιστα. Χθες την ώρα που γινόταν η αλλαγή σου, το όνομά σου έγινε σύνθημα στους οπαδούς και των δύο ομάδων με διαφορετικές βέβαια έννοιες. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή? Να πούμε ότι το σύνθημα του Πανιωνίου ήταν υβριστικό, ε? Ναι, δεν με πειράζει γιατί δεν παίζω πρώτη χρονιά και δεύτερη να με επηρεάσει αυτό το σύνθημα. Παίζω τώρα 13 χρόνια στη Λάρισα. Έχω ακούσει και χειρότερα πράγματα. Βέβαια ευχαριστήθηκα από τους φιλάθλους της Λάρισας που πιστεύουν ακόμη σε μένα. Και εγώ πιστεύω ότι δεν θα τους διαψεύσω. Μάλιστα. Πώς χαρακτηρίζεις το χθεσινό 0-0 στο Φάληρο με το Πανιόνιο και τι βλέπεις στη συνέχεια για την ομάδα σου? Για μένα ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια μπορούσε να ήταν και καλύτερο. Και εγώ πιστεύω ότι έτσι πως εξελίσθηκε στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι, οπωσδήποτε για μας είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Όσο για τη συνέχεια της ομάδος, βέβαια χάσαμε πάρα πολλούς βαθμούς στην έδρα μας. Όμως είχαμε αυτούς τους βαθμούς, τώρα πιστεύω ότι θα ήμασταν πρώτοι. Εύχομαι, όχι μόνο εγώ και οι φιλάθλοι από τις συζητήσεις που είχα, η ομάδα να βρίσκεται πάντα ψηλά. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Βαλαόρα και να πούμε ότι η ώρα που θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια δεν έφτασε ακόμα. Απλά το ότι χρησιμοποιείται σαν αλλαγή τώρα τις τελευταίες αγωνιστικές είναι, όπως είπε ο ίδιος, ένα πρόβλημα που είχε με κάποια αρρώστια του. Γιάννη Βαλαόρα, σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Και καλή πορεία. Ευχαριστώ. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Από εμάς τους παρουσιαστές, Γιάννη Καλογιάννη, Σπύρο Κανέλο, τους κάμεραμαν Νίκο Γρίβα, Βασίλη Πρασά, Αλέκο Οικονόμου και τον Ιχολύπτη, Γιάννη Αγραφιώτη, καλό σας βράδυ.